Ησυχή, καλησπέρα. Γιορτάζεται αύριο η επέτειος του όχι σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, επίκεντρο των εκδηλώσεων, το πρωί στις 10.30 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώ του 3ου Σώματος Στρατού και στις 11 θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέταση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στην Αθήνα, το πρωί θα γίνει δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας και θα κατευθούν στεφάνια στον άγνωστο στρατιώτη. Το απόγευμα θα γίνει εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου. Σήμερα έγιναν μαθητικές παρελάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στιγμιότυπα στους δέκτες σας. Επίσης το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σατζετάκης, πάντα βλέπετε στιγμιότυπα την παρέλαση. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοκρατίας εγκαινίασε το νέο κτίριο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Έμου και το βράδυ πήρε μέρος σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του στη Λέσχη Αξιωματικών ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Ευστάθιος Παυλαβέλος. Στο γεύμα ήταν και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στο νομό Πέλλας θα επισκεφθεί αύριο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα μίλησε στο Κιλκής και στο Λαγκαδά. Το βράδυ πήρε μέρος σε δείπνο που παρέθεσε ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Νίκος Στέφος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποσχεθεί ότι θα κρατήσει σταθερό το εισόδημα των εργαζομένων και δεν θα το μειώσει. Τόνισε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στα πλαίσια press conference. Για το ίδιο θέμα, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει ανάκαμψη της οικονομίας και αύξηση των επενδύσεων που θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, δίνοντας ταυτόχρονα στους Έλληνες εργαζόμενους προοπτική και ελπίδα. Και συνέχισε. Αλλά η πραγματική υπόσχεση, η μεγάλη υπόσχεση, που αποτελεί και τη λύση και του προβλήματος της ανεργίας, αυτής που υπάρχει και αυτής που έρχεται, της ανεργίας των νέων, είναι ότι εμείς θα πετύχουμε ανάκαμψη της οικονομίας και να πετύχουμε επενδύσεις. Από όλο τον κόσμο είναι έτοιμοι επενδυτές. Καθημερινά δέχομαι ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μου λένε περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών και είμαστε έτοιμοι. Η Ελλάδα έχει μια πρωτοφανή ευκαιρία. Ελπίζω να μην τη χάσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις μια σταθερά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία θα κληρονομήσει μια αθλία πραγματικότητα να βάλει τον τόπο πάλι στον δρόμο της ανάκαμψης και να δώσει και στους Έλληνες εργαζόμενους προοπτική και ελπίδα, όχι ψεύτικες υποσχέσεις και δημαγωγίες. Διαβεβαίωσε επίσης κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει οποιαδήποτε υποτίμηση της δραχμής. Αναφερόμενος στη συνέχεια στο πρόβλημα που ανέκυψε τελευταία για ταυτόχρονες συγκεντρώσεις που ζητούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τις 3 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι δεν αμφισβητήθηκε ως τώρα ποτέ το δικαίωμα του πρώτου σε δύναμη κόμματος να έχει παντού τον τελευταίο λόγο και ζήτησε από την κυβέρνηση να πάρει σχετική απόφαση. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε, δήλωσε, μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και ανάλογη στη Θεσσαλονίκη με το Μάνο Χατζηδάκη, το Μίκη Θεοδωράκη και το Σταύρο Ξαρχάκο. Με χαμόγελο και με τραγούδι, τόνισε χαρακτηριστικά, απαντούμε στο φανατισμό του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης πρόβλεψε επίσης σταθερή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, που θα της δώσει μια άνετη πλειοψηφία, κάτι που προβλέπουν Έλληνες και ξένοι παρατηρητές. Απαντώντας τέλος στο χαρακτηρισμό του κ. Παπανδρέου της ΕΡΤ ως αυταρχικής, δήλωσε πως ο άνθρωπος πρέπει να τα έχει χαμένα. Ο κ. Παπανδρέου αναπαρήγαγε με την τηλεόραση του ΠΑΣΟΚ το βόρβορο της Αυριανής και τότε δεν είχαμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Είναι ντροπή στον κ. Παπανδρέου, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, όταν έχει τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν, να επιχειρεί να λέει τέτοια πράγματα. Προδίνουν, κατέληξε, προφανώς πανικό
Γιατί ο άνθρωπος τα έχει χαμένα και ασφαλώς προετοιμάζει και κάποιο άλοθη για την ήττα που βλέπει πως έρχεται. Το απόγευμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνέχισε τη μεγάλη περιοδία του σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, αρχίζοντας από το Κιλκής και καταλήγοντας στο Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά, ο δήμαρχος της πόλης, προσφωνώντας τον κύριο Μητσοτάκη, ανήγγειλε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία ενός κεντρικού δρόμου του Λαγκαδά σε οδό Παύλου Μπακογιάννη. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Λαγκαδά, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όλοι είμαστε Έλληνες. Όλοι είμαστε στο ίδιο σκάφος. Πολλά μας ενώνουν και τίποτα δεν μας χωρίζει». Το ΠΑΣΟΚ, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθεί να εκβιάσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση για να πετύχει άνισους όρους εις βάρος των άλλων κομμάτων. Η τρομοκρατία οργιάζει. Η δημόσια τάξη δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, αντέδρασε με αίσθημα ευθύνης ακόμη και στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Αλλά προειδοποιώ, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα λυγίσουμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε σήμερα νέα διατύπωση των χτεσινών του δηλώσεων για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Ακούμε τον Γιάννη Κρυσαντώνη. Ήμουν πολύ σκληρός χθες, αναφερόμενος στην τηλεόραση. Θέλω να πω ότι σήμερα θέλω να αναγνωρίσω την ευαισθησία την οποία επέδειξε η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ο κ. Γρίβας. Υπάρχει ανταπόκριση και θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου για αυτήν την τόσο άμεση ανταπόκριση. Προηγουμένως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, είχε δεχθεί επίσκεψη των εκπροσώπων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας στην ΕΚΑΛΗ, όπου του εξέθεσαν τα προβλήματα των εργαζομένων. Αμέσως μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εργατικής τάξης, ο κ. Παπανδρέου, με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, είπε ότι η ανταπόκριση του ΠΑΣΟΚ είναι θετική στους προβληματισμούς της ΓΕΣΕΕ για την ΆΤΑ, τις προβληματικές επιχειρήσεις, την ανεργία και την κοινωνική πρόνοια και διαχώρισε την εξελικτική πορεία της χώρας μας προς το 1992 σε δύο δρόμους. Το θατσερικό είναι ο φιλελεύθερο δρόμο, όπως είπε, που έχει οδηγήσει την ίδια την Αγγλία σε οικονομική κρίση, και τον αναπτυξιακό δρόμο που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνδέει με τις εμπειρίες της Σουηδίας ή της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια είπε πως η θατσερική πορεία είναι μια πολιτική που συμβιβάζεται με την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και χρησιμοποίησε τον όρο λουμπενοποίηση για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε δεσμευτεί, δήλωσε, να στηρίξουμε το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων. Και θα το στηρίξουμε, είπε, με νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά την καθιέρωση της ΆΤΑ. Πιστεύουμε ότι το εργατικό κίνημα, κατέληξε ο κ. Παπανδρέου, πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το κράτος και τα κόμματα. Πολιτικοποιημένο, ναι, αλλά όχι εξαρτημένο. Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, κ. Κανελόπουλος, δήλωσε ότι θεωρεί σημαντική τη σημερινή συνάντηση, επειδή ο κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε, όπως είπε, πάνω σε βασικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Στο μεταξύ, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, μιλώντας σήμερα σε μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση στο Παλαιό Ηράκλειο, είπε μεταξύ άλλων πως μόνο η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτρέψει νέες τερατώδεις κυβερνητικές διασταυρώσεις που δημιουργούν ιδεολογική σύγχυση και οδηγούν σε επικίνδυνα για τη δημοκρατία αδιέξοδα. Μαζί με τις αστήρευτες λαϊκές δυνάμεις που περικλείει το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ο μιλητής, οφείλουμε να ματαιώσουμε τα δόλια σχέδια συρρήκνωσής του και να ξαναφέρουμε το λαό στο προσκήνιο της εξουσίας. Διάλογο με τους συναδέλφους του, όπως τους αποκαλούσε και τον αποκαλούσαν λόγω προηγούμενης απασχόλησης της στον κλάδο, έκανε σήμερα με τους ταχυδρομικούς ο πρόεδρος του συνασπισμού Χαϊλαίος Θωράκης στο κέντρο διαλογής των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο κ. Θωράκης αναφέρθηκε στις θεσμικές αλλαγές που καθιέρωσε η κυβέρνηση Τζανετάκη, λέγοντας πως τα μέτρα αυτά θα παρέχει το πρόγραμμα του συνασπισμού και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του συνασπισμού τόνισε στους συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ ότι πρέπει να αποκρουστεί κάθε άμεση ή έμεση απόπειρα για ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Το απόγευμα, ο κ. Θωράκης περιόδευσε στα Νέα Λιώσια. Ο γραμματέας του συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος, στην περιοδία του σε εργοστάσια, χωριά και κομοπόλεις της Σημαθίας, επέκρινε δρυμύτατα την προεκλογική προπαγάνδα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, που χαρακτηρίζεται, όπως είπε, από τερατώδη ψέματα. Στην Αλεξάνδρεια, κ. Κύρκος έδωσε συνέντευξη τύπου. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γρηγόρης Φαράκος, μιλώντας, πάντα στους δέκτες σας, ο κ. Κύρκος, όπως είδατε, μιλώντας στη Σιάτιστα,
τόνισε πως τις ετερόκλητες συμπαρατάξεις του πανικού, των μεταπηδήσεων και της εξαπάτησης του λαού, ο συνασπισμός αντιπαραθέτει τη μεγάλη αγωνιστική συστράτευση των πιο γνήσιων, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Την αισιοδοξία του, με βάση τα τελευταία μηνύματα για άνοδο του συνασπισμού, εξέφρασε ο Μίμης Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στη Λάρισα. Μηνύματα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 40 απευθύνουν προς τους Έλληνες η πολιτική αρχηγή και τα κόμματα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ιστορική μέρα, υπογραμμίζει ότι το ελληνικό όχι καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία ως λέξη που συμπυκνώνει την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό ενός λαού ενωμένου και αποφασισμένου να αγωνιστεί υπερβομών και εστιών. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο παρόν και επισημαίνει ότι οι Έλληνες είμαστε πάλι ενωμένοι χάρη στην ολοκλήρωση της Εθνικής Συμφωνίας. Πότε πια διχασμός, πότε πια μίσος μεταξύ των Ελλήνων, καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, στο μήνυμά του αναφέρει ότι ο εορτασμός αυτής της μέρας είναι υπόθεση ολόκληρου του έθνους και του ελληνικού λαού και συμβολίζει την αμετακίνητη απόφασή του για ελευθερία, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Στη διπλή εποπία της Αλβανίας και της εθνικής αντίστασης που ανέδειξε τις αρετές και το αγωνιστικό μεγαλείο του λαού, αναφέρεται στο μήνυμά της η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνασπισμού. Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζει ο συνασπισμός, μας εμπνέει στο ωραίο και δύσκολο αγώνα για την προοδευτική ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Μηνύματα για την εθνική επέτειο εξέδωσαν επίσης η Διανά, το Κοδισό, η Χριστιανική Δημοκρατία και το Εργατικό Κόμμα Ελλάδας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα συγκροτηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, όπως αναμενόταν, επειδή κανένα κόμμα δεν θα συγκροτηθεί, επειδή κανένα κόμμα δεν όρισε ακόμη εκπρόσωπό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νέα Δημοκρατία θεωρεί το χρονικό διάστημα για να πάρει αποφάσεις πάνω σε τόσο σοβαρό θέμα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Άλλωστε ήταν και η θέση του συνασπισμού που προτείνει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να ελεγχθεί η αντικειμενικότητα της τηλεόρασης και να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τη δέουσα προσοχή και ευθύνη μετά τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται επίσης ότι ο χρόνος είναι λίγος, αλλά θεωρεί ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις που ανακοίνωσε χτες ο Υπουργός Προεδρίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικόλαος Θέμελης επιτρέπουν να διαμορφωθεί η διαδικασία ελέγχου που θα περιορίζει τις αθαιρεσίες της ΕΡΤ και έστω την τελευταία προεκλογική εβδομάδα θα επιβάλλει την αντικειμενική και ισότιμη παρουσίαση των κομμάτων. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι είναι πρόθυμο να ορίσει εκπροσώπους του στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Χτες, ο Υπουργός Προεδρίας ανακοίνωσε ότι ώσπου να συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατηρήσεις, οι αντιρρήσεις και οι διαμαρτυρίες, αν υπάρχουν, των κομμάτων για τη λειτουργία της τηλεόρασης θα αξιολογούνται από τον Υπουργό και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα διαβιβάζονται στην ΕΡΤ ώστε με πνεύμα συνενετικό να δίνονται οι προσήκουσες λύσεις. Μήνυση κατά του Γενικού Διευθυντή της Ολυμπιακής Αεροπορίας Λουκά Γραμματικού και υπαλλήλων της Ολυμπιακής που εργάζονται στο τμήμα κρατήσεων θέσεων κατέθεσαν σήμερα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώτης και Γιάννης Σουλαδάκης. Η κατηγορία τώρα ποια είναι. Τους κατηγορούν ότι παρεμπόδισαν τη μετακίνηση ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάδα, μπλοκάροντας τις θέσεις για να τις διαθέσουν αποκλειστικά σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα αυτό, η Διοίκηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση όπου υποστηρίζει ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τεθεί θέμα εισιτηρίων εξωτερικού για τους ψηφοφόρους και δεν τέθηκε στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της διακομματικής. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρόλα αυτά η Ολυμπιακή έστω και τώρα με την προϋπόθεση ότι θα της καταβληθεί το αντίτιμο των εισιτηρίων αναλαμβάνει να καλύψει τις τυχόν ανάγκες σε θέσεις εξωτερικού ακόμη και αν χρειαστεί να αναβλώσει ξένα αεροπλάνα. Οι αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση της Μυτιλήνης ερευνούν αν ο αντιπασπιστής Μιχάλης Παυλής απουσίαζε από τη μονάδα του τις μέρες που είχαν γίνει τρομοκρατικές ενέργειες τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρθηκε, η έρευνα αυτή είναι δύσκολη γιατί ο Παυλής εκτός από άδειες έπαιρνε και πολλά ρεπό και έτσι μπορούσε να λείπει χωρίς να εμφανίζεται στην υπηρεσία του. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα συνεχιστεί προφυλάκηση ή θα φερθούν ελεύθεροι με εγγύηση 4 Έλληνες που προσπάθησαν να αγοράσουν όπλα και να τα εξάγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται στην απόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου από την Ουάσινγκτον, το φορτίο των όπλων θα το παραλάμβανε στην Ελλάδα ο Αντώνης Τσουγκράνης, γιος του Γεωργίου Τσουγκράνη, που κρατείται.
αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας και πρώτα μέσα του λιμενικού ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κέρκυρα, αναριστώντας μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος με πιλότο τον Δημήτρη Μάζη, 51 ετών, που ητήθηκε ο Μνήτη από τις 7 το βράδυ. Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μαραθώνα με προορισμό την Κέρκυρα και χάθηκε η επαφή του 25 μίλια πριν από το αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο είχε μόλις αγοράσει ο Μάζης, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα καμένο αυτοκίνητο και ένα πανθρακωμένο πτώμα βρέθηκε απόψε στις 9.30 στο 25ο χιλιόμετρο του λεωφόρου Αθηνών Ζουνίου στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Το αυτοκίνητο έφερε πινακίδες με ιταλικούς αριθμούς κυκλοφορίας. Ως τώρα δεν έχει αναγνωριστεί η ταυτότητα του απαθρακωμένου. Τις έρευνες κάνει η ασφάλεια Αττικής. Να περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Από την Ανατολική Ευρώπη μας έρχονται πάλι απόψε οι κυριότερες ειδήσεις της διεθνούς επικαιρότητας. Περισσότερα από την Κάτια Βρετού. Ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τερμάτισε την επίσημη επίσκεψή του στη Φινλανδία με μια σημαντική εξαγγελία για μονομερή μείωση των σοβιετικών συμβατικών δυνάμεων. Ο αρχηγός του Σοβιετικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μιχαήλ Μοϊσέγεφ, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ελαττωθούν κατά 40.000 άνδρες και 1.200 άρματα μάχης οι σοβιετικές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες κατά μήκος των συνόρων με τις σκανδιναβικές χώρες. Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι η αιτία που οδήγησε σε αυτή τη μονομερή απόφαση είναι η γενική ύφεση στην Ευρώπη και οι καλές σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Αν όμως ο κ. Γκορμπατσόφ τα πήγε και πολύ καλά στις διεθνείς του σχέσεις, τα πράγματα είναι ωστόσο αρκετά διαφορετικά στην ίδια την πατρίδα του. Παρά τη σημερινή του προειδοποίηση από τη Φινλανδία ότι θα ληφθούν ακόμα και διοικητικά μέτρα για να σταματήσουν οι απεργίες, το μεγαλύτερο ανθρακορυχείο στην περιοχή της Βορκουτά εξακολουθεί να απεργεί και δεκάδες χιλιάδες ανθρακορύχοι της λεκάνης Ντόνετς στην Ουκρανία καλούνται από τις μόνιμες απεργιακές επιτροπές να αποφανθούν με δημοψήφισμα αν θα απεργήσουν και αυτοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαστήριο της Βορκουτά κήρυξε σήμερα παράνομες τις απεργίες και απειλεί με φυλάκιση ή πρόστιμα τους προτεργάτες. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην Ανατολική Γερμανία, καθώς οι αρχές προχωρούν σε διάλογο με την κοινωνία και τις οργανώσεις της αντιπολίτευσης και ικανοποιούν ήδη ορισμένα από τα αιτήματά τους. Σήμερα εξαγγέλθηκε αμνηστία που καλύπτει όλους εκείνους που έχουν καταδικαστεί επειδή θέλησαν να περάσουν στη Δύση παράνομα ή έχουν συλληφθεί στη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων πριν από την απομάκρυση του Έριχ Χόνεκερ. Πάντως, πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος δεν κρύβουν πια ότι χρειάζονται τολμηρότερα μέτρα. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο τοπικός ηγέτης της Δρέσδης, Hans Modrow, που πρωταγωνίστησε χθες τη μεγάλη συγκέντρωση 100.000 συμπολιτών του. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το μέλος του πολιτικού γραφείου, Βέρνερ Κρολικόφσκι, αποκάλυψε σήμερα ότι στις 8 Νοεμβρίου θα συνέλθει εκτάκτως η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής για να εγκρίνει σημαντικά νέα μέτρα. Στην Πράγα, η αστυνομία έκανε προληπτικές συλλήψεις πολλών στελεχών της αντιπολίτευσης που σχεδιάζει να διαδηλώσει προσεχώς το κέντρο της πόλης. Συνέλαβε και το διάσημο συγγραφέα Βασιλάφ Χάβελ, που διακομίστηκε αργότερα σε νοσοκομείο για αναπνευστικά προβλήματα. Όμως, πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό ότι ο Χάβελ εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο και παραμένει άγνωστο που βρίσκεται τώρα. Να δούμε τώρα και τις άλλες εξωτερικές ειδήσεις με πρώτη την κατάσταση που επικρατεί στο Λονδίνο μετά την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών και πάλι Κάτια Βρετού. Το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα εμφανίστηκε ενωμένο και υποστήριξε τη Μάργαρετ Θάτσερ από τις επικρίσεις με αφορμή την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών Νάιτζελ Λόουζον. Ο κ. Λόουζον παραιτήθηκε γιατί είναι υπέρμαχος της ένταξης της Στερλίνας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, ενώ η Πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ είναι εντελώς αντίθετη. Λίγο μετά την παραίτηση του Νάιτζελ Λόουζον παραιτήθηκε και ο Οικονομικός Σύμβουλος της κ. Θάτσερ, Σερ Άλαν Βόλτερς. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush έφτασε νωρίς το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Κώστα Ρίκας για να πάρει μέρος στη σύνοδο των ηγετών των 19 χωρών της Αμερικανικής Υπήρου. Στα θέματα της ημερησίας διάταξης περιλαμβάνονται τα ναρκωτικά και το εξωτερικό χρέος των χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Ο πρόεδρος της Κώστα Ρίκας, Όσκαρ Άριας, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την ευκαιρία να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο της Νικαράγουας, τον οποίον αρνήθηκε να συναντήσει στο παρελθόν. Η διάσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ανακήρυξη της δημοκρατίας της Κώστα Ρίκας.
Η αστυνομία κατέπνιξε την εξέγερση που άρχισε πριν από 48 ώρες στις φυλακές Camp Hill της Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν 100 τραυματίες και όλοι οι όμοιροι διαφέρθηκαν ελεύθεροι. Οι περισσότεροι τραυματίστηκαν από σφαίρες στη διάρκεια της τελικής εφόδου των αστυνομικών. Τα επεισόδια άρχισαν την Τετάρτη το βράδυ εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κρατουμένων αλλά και ορισμένων τροποποιήσεων του κανονισμού των φυλακών. Και νέα άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας το αίσθημα σιγουριάς στους επενδυτές για μια νέα ανωδική πορεία τις επόμενες μέρες. Εν τω μεταξύ, πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο, γεγονός που ενισχύει το θεσμό στην οικονομική ζωή του τόπου. Σήμερα ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 5,5 μονάδων ή ποσοστό 1,1%. 54 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 10 κάμψη και 37 έμειναν σταθερές. Ο δείκτης των τραπεζών ανέβηκε κατά 1,3% και των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων κατά 0,9%. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι μετοχές. Σέλμαν προνομιούχες που έκλεισε στις 2.750 δραχμές. Έτμα προνομιούχες 3.600 δραχμές. Καμψίζο γλουκινές 2.800 δραχμές. Και κλωστήρια ναούσης προνομιούχες 12.800 δραχμές. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Εμπορική Τράπεζα είχε το πρώτο εξάμηνο κέρδη 1,5 δισεκατομμύρια δραχμές έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η εταιρεία Παπουτσάνης εμφάνισε ζημιές 18 εκατομμύρια δραχμές έναντι κερδών 25 εκατομμυρίων πέρυσι. Να δούμε τώρα τα αμοιβαία κεφάλαια. Έχουμε δήλωση τιμή διάθεση μεριδίου 1.559 δραχμές, άνοδος από χθες 1,1%. Ερμής 1.833 δραχμές, άνοδος 0,6%. Και Inter American, τιμή διάθεση μεριδίου 1.387 δραχμές, άνοδος από χθες 0,6%. Δραματική πτώση 5 περίπου δραχμών παρουσιάζει η τιμή της αγγλικής λίρας, η οποία θα πωλείται αύριο προς 263,9 δραχμές. Ενώ το δολάριο παρουσίασε μικρή άνοδο και θα πωλείται στους ταξιδιώτες 167,7 δραχμές. Τα υπόλοιπα νομίσματα, όπως βλέπετε, μένουν σταθερά. Στις διεθνείς χρηματαγορές τώρα, το δολάριο έκλεισε σήμερα στα 1,84 μάρκα και η αγγλική λίρα στα 1,57 δολάρια. Η παρέτηση του Βρετανού Υπουργού Οικονομικών κυρίου Lawson, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, ήρθε σε αντίθεση με το σύμβουλο για οικονομικά θέματα της κυρίας Thatcher, ήταν ο βασικός λόγος υποχώρησης της τιμής στερλίνας. Όπως είναι γνωστό, ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριζε την εφαρμογή σκληρότερης οικονομικής πολιτικής. Παρά την κάμψη της λίρας, το δολάριο επηρεάστηκε λιγότερο από όσο αναμενόταν και αυτό γιατί εξακολουθεί να δέχεται τις επιρροές από τη δραματική κάμψη των μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά ο καιρός στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο και έτσι το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι και πάλι ηλιοφάνεια παντού. Κάτι άλλο, στο Αιγαίο θα έχουμε ένα βόρειο ρεύμα μέχρι όμως το πολύ 5 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και την Ηπειρωτική χώρα θα έχουμε τοπικές ομίχλες που στη συνέχεια θα διαλυθούν. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αυτή δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κοιμανθεί. Στα βόρεια παιδινά από 6 μέχρι 22 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική παιδινή Ελλάδα από 10 μέχρι 26 και στα νησιά του Αιγαίου από 13 μέχρι 21 βαθμούς. Στην αθλητική κίνηση τώρα, οι ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Ιωνικός εξόφλησαν τα χρέη τους προς τις ΠΑΕ και τις ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκαν και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας. Να σας θυμίσουμε αύριο για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στις 3 το μεσημέρι στο στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας θα παίξουν οι ΑΕΚ με τον Πανιόνιο. Θα παίξουν επίσης αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 5 παρατέρα το απόγευμα η Κύπρος με την Ιουγκοσλαβία προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό στο Ολυμπιακό Στάδιο λόγω τιμωρίας της ομάδας της Κύπρου για τα γεγονότα με τη Σκωτία. Με 3 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Βακαλόπουλος από την FIFA για την αποβολή του στον αγώνα με την Βουλγαρία. Ο Ισιοπλός Κακλαμανάκης βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την σημερινή ισοδρομία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τύπου Μιστράλ στις Θεσσαλονίκες πάντα που γίνεται στο Τέξας. Στην διεθνή κίνηση η Μαρσέη για το γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αντίπαλος της ΑΕΚ κέρδισε την Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 2-1 με γκολ του Γουόντλ και του Φρανσισκόλη. Στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Βέρντερ Βρέμι, Κάιζερσλάουτερν 4-0, Σεντ Πάουλι, Μπάγκερν Μονάχου 0-2. Και στην Ανβέρσα τώρα στο διεθνές τουρνουά, μεγάλο διεθνές τουρνουά τένις που διεξάγεται εκεί. Ο Λέντλ θα αντιμετωπίσει στον ένα ημιτελικό τον Αμερικανό Τσάγκα. Εδώ βλέπουμε τον Λέντλ στα προημιτελικά. Και στον άλλο ημιτελικό, ο
Τσεχοσλοβάκος Μετσίρ κέρδισε πριν από λίγο το Μάκιο Ρόι με 2-1, 1-6-6, 1-6-1. Θα αντιμετωπίσει τον άλλον ημιτελικό, τον νικητή της συνάντησης με γιο του Αμερικανού, με Γκίλμπερτ επίσης Αμερικανό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα.